Οι εξαγωγές ευτυχώς σε επίπεδο Κρήτης και μετά θα σας πω σε επίπεδο χώρας μέχρι και τον Απρίλιο μήνα, τα στοιχεία που έχουμε δηλαδή για τον Γενάρη, το Φλεβάρι, το Μάρτι και τον Απρίλιο είναι εκπληκτικά καλά. Έχουμε άνοδο 100%, διπλασιασμό δηλαδή των εξαγωγών σε σχέση με το 2014 για το πρώτο τετράμινο του 2015. Όλοι οι μήνες είναι ξεχωριστά ο καθένας και εν συνόλο 100% αύξηση. Έχουμε για το πρώτο τετράμινο 226 εκατομμύρια έναντι 113 εκατομμύρια το αντίστοιχο τετράμινο του 2014. Και αν αναλογιστείτε ότι το 2013 που ήταν η καλύτερη χρονιά στο εξάμηνο είχαμε 290 εκατομμύρια, ήδη τώρα στο πρώτο τετράμινο όπως είπα έχουμε 226 εκατομμύρια. Δηλαδή μέσα στον επόμενο μήνα θα καλύψουμε το εξάμηνο του 2013, πάμε για ρεκόρ δηλαδή. Αν συνεχιστεί αυτή η καταγεγραμμένη πλέον πορεία θα είναι η καλύτερη χρονιά. Αντέχουν λοιπόν, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, με την περιραίουσα ατμόσφαιρα, με την αστάθεια, με τα μέτρα, δεν μπορώ να είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος για την πορεία τους εξελικτικά μέχρι το τέλος της χρονιάς. Μάλιστα. Ποια είναι εκείνα τα προϊόντα τα οποία βρίσκονται στις πρώτες θέσεις? Πρώτο είναι το ελαιόλαδο και μετά ακολουθούν όλα τα προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα. Τα νοπά, τα κυπευτικά, τα αυτοποιήματα, το κρασί, το μέλι. Πρώτη χώρα είναι η Ιταλία. Δεύτερη χώρα είναι η Γερμανία και υπάρχει μια μεγάλη παλέτα των χωρών όπως είναι η Γαλλία, η Βουλγαρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ισπανία, η Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο. Όλα αυτά που σας λέω έχουμε 90, 30, 50, 70, 80% άνοδο σε σχέση με το προηγούμενο αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Είσαστε εκείνος που δίνει τον τόνο της αισιοδοξίας για σήμερα, κύριε Καλαμπόκη, με τα στοιχεία τα οποία μας δίδεται. Είναι τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας όπως τα έχουμε επεξεργαστεί εμείς. Σε επίπεδο χώρας η άνοδος για το μήνα Απρίλιο είναι 5,9%, αν αφαιρέσουμε τα πετρελοειδή είναι 16,9%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η Κρήτη έχει ένα πρόκρημα αυτή τη φορά λόγω της καλής ελαιοκομικής περίοδου και των καλών τιμών που είχε και έχει το προϊόν. Και σας λέω ότι σίγουρα στο εξάμηνο θα έχουμε κάνει ρεκόρ σε σχέση με το 2013 και με διαχρονικά. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να τελειώσει αυτή η αβεβαιότητα και όλη αυτή η ιστορία του πηγενέλα και του κλεισίματος τέλος πάντων της συμφωνίας και των μέτρων, γιατί και οι εξαγωγείς έχουν συσσωρευμένα προβλήματα με κυριότερο και μεγαλύτερο το θέμα της ρευστότητας που αυτή τη στιγμή είναι αποπνιχτική η ατμόσφαιρα. Οι τράπεζες δυστυχώς δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν ακόμη και τις πιο υγιείς επιχειρήσεις, που σημαίνει ότι εξιδίων διαθεσίμων οι επιχειρήσεις προσπαθούν, τολμούν και καταφέρουν αυτές τις επιδόσεις όπως είπαμε. Οι αγορές δείχνουν την εμπιστοσύνη τους στα ελληνικά προϊόντα και στα κριτικά προϊόντα, αλλά πρέπει να τελειώσουμε. Τα μέτρα, όπως βλέπετε, πλήττουν την επιχειρηματικότητα, διασώζουν ένα κομμάτι αν θέλετε, βγάζουν κάποιο κομμάτι απ' έξω. Δυστυχώς αυτό το οποίο εμένα με στεναχωρεί είναι ότι υπάρχει μια αιμονή στην προστασία του δημοσίου τομέα. Ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που εργάζονται είναι σεβαστό, αλλά απ' την άλλη το κομμάτι της επιχειρηματικότητας και των ανέργων του ιδιωτικού τομέα κανένας δεν ασχολείται, κανένας δεν ενδιαφέρεται. Λέτε και είναι πολίτες β' κατηγορίας, λέτε και αυτοί που επιχειρούν και φέρνουν αυτά τα νούμερα πρέπει να επιβαρυνθούν κι άλλο με περαιτέρω φορολογίες, με μη επιστροφή του ΦΠΑ που έχει αρχίσει πάλι να καθυστερεί το εξαγωγικό ΦΠΑ και να μην αποδίδεται. Η επιχειρηματικότητα είναι αυτή που θα φέρει την ανάπτυξη, την πολυπόθητη στη χώρα και δείχνει ότι κάτι γίνεται. Μην το επιβαρύνουμε κι άλλο. Οι επιχειρήσεις εξάλλου, οι δικές μας στην Κρήτη, δεν είναι οι βιομηχανοί με τα δισεκατομμύρια. Είναι μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις που τραβούν το άρμα των εξαγωγών. Πόσο θα αντέξουμε? Το 26-29 αύξηση ξανά των εργοδοτικών εισφορών. Δεν γίνεται αυτό πράγμα.